εφιάλτη στην νοτιοδυτική Φλόριντα. Ο τυφώνας Μίλτον σάρωσε την περιοχή με τις ταχύτητες των ανέμων να φτάνουν τις πρώτες ώρες στα 260 χιλιόμετρα την ώρα. Οι θυελώδεις άνεμοι διέλυσαν το θόλο του γηπέδου Tropicana Field στο St. Petersburg, έδρα της ομάδας baseball Tampa Bay Rays. Οι καταστροφές σε σπίτια και επιχειρήσεις είναι ανυπολόγιστες. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τουλάχιστον 125 σπίτια έχουν ισοπεδωθεί. Οι εικόνες που κατέγραψαν τα ειδησιογραφικά δίκτυα και μοιράστηκαν οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι καθυλωτικές. Χιλιάδες άνθρωποι πρόλαβαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών πριν ο τυφώνας φτάσει στην περιοχή. Με ουρές χιλιόμετρων να σχηματίζονται στους αυτοκινητόδρομους και τις αντλίες στα βενζινάδικα να στερεύουν. Stay inside and stay off the roads. Floodwaters and rushing storm surge are very dangerous. And I would say that's even more so in spite of everything the state did to help these local communities hit by Helene remove a lot of debris. Η μεγάλη ελληνική κοινότητα της περιοχής θωρακίστηκε επίσης εναντί του τυφώνα, με αρκετούς ωστόσο να παραμένουν στις εστίες τους. Έχουμε κάπου 80.000 Έλληνες εδώ που μένουμε. 80.000. Φοβάμαι τον κόσμο πάρα πολύ εκεί, αυτοί που μείνανε. Μπορώ να πω που έχουν μείνει 80% έχουν μείνει. Στο αυτό είναι το δύσκολο τώρα, γιατί είναι μερικοί με τα παλιά μυαλά που λένε εγώ θα κάσω, τα έχω περάσει όλα, δεν με πειράζει τίποτα. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά δεν είναι λογικό όταν βλέπεις κάτι με τη τεχνολογία που έχουμε σήμερα που δεν είχαν πριν 50 χρόνια ή 100 χρόνια που η θεία μου κοντεύει, αλλά φοβάμαι δηλαδή το κόσμο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας πάντως περισσότεροι από 80.000 άνθρωποι έσπευσαν σε καταφύγια σύμφωνα με το κυβερνήτη της Φλόριντα, ενώ τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. It's devastating. There's no words can describe it. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή της κομιτείας St. Lucy, 4 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των ανεμοστρόβιλων. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός θα επιβεβαιωθεί ή και θα αλλάξει όταν οι αρχές ολοκληρώσουν την αποτύπωση των όσων συνέβησαν τις κρίσιμες ώρες. There you go again. This is the worst conditions we have experienced this hurricane season. Milton, menacing. Absolutely menacing.